Στις 11 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Θεοδώρας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε λίγες σκέψεις από τη ζωή της. Η Οσία Θεοδόρα καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ήταν συνεζευγμένη με ευσεβή άνδρα. Η ζωή της Θεοδώρας ήταν τίμια, ενάρετη και αφοσιωμένη στο σύζυγό τη. Όμως ο μισόκαλος διάβολος, σε κάποια στιγμή αδυναμίας της Θεοδώρας την έσπρωξε κρυφά στη μοιχεία. Κανείς δεν την είδε, κανείς δεν το έμαθε. Μπορούσε, επομένως, να συνεχίσει αρμονικά τη ζωή της με το σύζυγό της. Όταν, όμως, άκουσε τα λόγια του Ευαγγελίου, με τα οποία ο Κύριος διδάσκει ότι «ουκέστη κρυπτών ο ουφανερών γεννήσετε», δεν υπάρχει δηλαδή κρυφό το οποίο δεν θα γίνει φανερό στο μέλλον, σκέφτηκε το βάθος της αμαρτίας της και έκλαψε πικρά. Ντύθηκε έπειτα ανδρικά, πήγε σε μοναστήρι και εκάρι μοναχός με το όνομα Θεόδωρος. Εκεί μέρα νύχτα μετανοούσε και έκλεγε την αμαρτία της. Μετά από δύο χρόνια συκοφαντήθηκε ότι πόρνευσε με γυναίκα όταν έφεραν ένα νεογέννητο μωράκι έξω από την πόρτα του μοναστηριού. Τότε η Θεοδώρα πήρε το βρέφος και για επτά ολόκληρα χρόνια έξω από το μοναστήρι με διάφορες κακουχίες το ανέθρεψε σαν δικό της. Όταν επανήλθε στο μοναστήρι το ταλαιπωρημένο σώμα της μετά από λίγο καιρό ξεψύχησε. Τότε οι μοναχοί όταν διαπίστωσαν το φίλο της θαύμασαν και όλοι μαζί δόξασαν το Θεό.